πόσο καιρό είσαστε στον αγώνα, στην απεργία? Είμαστε 13 μήνες στο δρόμο και 140 μέρες στη σκηνή. Πριν από κάποιους μήνες είχε βγει μια δικαστική απόφαση που σας δικαίωνε. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Η πρωτόδικη απόφαση δικαίωνε τις καθαρίστριες. Πριν πόσο καιρό? Ήταν τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Ναι. Και δικαίωνε τις καθαρίστριες. Ήταν άμεση εκτελεστή και έπρεπε να γυρίσουμε στη δουλειά μας την επόμενη μέρα. Η κυβέρνηση όμως επιλεκτικά κάνει δεκτές τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Εκεί που θέλει τις κάνει δεκτές και εκεί που δεν θέλει δεν τις κάνει δεκτές. Έβγαλε λοιπόν το εφετείο, δεν έκανε καν έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Την πήγε στον Άριο Πάγο. Είχαμε στις 10 Ιουνίου τα ασφαλιστικά μέτρα που λένε. Τότε ο Άριος Πάγος είπε ότι μέχρι τις 23 του μηνός παγώνουν τα ασφαλιστικά και πάμε για την ανέρεση στις 23 του μηνά. Όμως σήμερα είμαστε εδώ, αύριο είναι το δικαστήριο και θα περιμένουμε την εξέλιξη. Ό,τι και να αποφασίσει ο Άριος Πάγος αύριο, εσείς τι θα κάνετε? Πιστεύουμε ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ο Άριος Πάγος. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι αντισυνταγματικά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εμείς έπρεπε να είμαστε στη δουλειά μας. Οπότε περιμένουμε τη δικαίωση αυτού του αγώνα. Περιμένουμε τη δικαίωση και αυτό θα είναι μια δικαίωση όχι μόνο των καθαριστριών, αλλά όλων των ανθρώπων που έχουν βγει στη διαθεσιμότητα και πιστεύω θα είναι η δικαίωση μιας ολόκληρης κοινωνίας.